ελληνικός λαός κάτι τέτοιο. Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το γενικό πλαίσιο. Συζητάμε για το τι πρέπει να κάνει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική πολιτεία, για να παραμείνει η χώρα σε μια σταθερή ευρωπαϊκή πορεία. Διότι υπάρχουν και άλλες πολιτικές απόψεις, τεθήκαν στον ελληνικό λαό, καταδικαστήκαν τον ελληνικό λαό, που θέλουν μια πορεία έξω από την Ευρώπη, έξω από το ευρώ, με άλλες λογικές, σεβαστές πολιτικά, αλλά ο τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχουν άλλες πολιτικές όμως εντός της Ευρώπης. Μονόδρομος είναι η πολιτική που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση. Από την εποχή του Σιμίτη αριστερά έχει ξεκαθαρίσει ότι οι μονόδρομοι δεν υπάρχουν. Και έχουμε αποδείξει από το 2015 ότι παραλάβαμε μια συμφωνία με πολύ μεγαλύτερα πλεονάσματα. Είχε προηγηθεί το 2014 όμως. Που λέγαμε άλλα. Είχαμε, λέω, παραλάβαμε το 2015. Μου κάνατε ένα άλμα από το Σιμίτη στο 2015. Υπάρχει και το μεσοδιάστημα. Γιατί... που εδώ μαζί τα λέγαμε. Και εγώ συμφωνούσα με αυτό που λέγατε. Να απαντήσω όμως, κύριε Παπαδάκη, να πω την απάντηση. Μαζί τα λέγαμε. Διότι, κύριε Παπαδάκη, η κατάσταση που παραλάβαμε εμείς το 2015 δεν δημιουργήθηκε σε μία μέρα. Συγκεκριμένες πολιτικές καταστάσεις. Εσείς την ξέρατε και τους τα λέγατε. Και τα λέγαμε... Γι' αυτό σας φάγανε και από τη θέση σας. Όχι. Αφήστε τα αυτά. Το πώς ξέρατε. Το πώς φτάσαμε στην κρίση, κύριε Παπαδάκη, είναι γνωστό στον ελληνικό λαό. Τέλειωσαν τα άσχημα, έρχονται τα χειρότερα. Σε ό,τι αφορά όμως τα ζητήματα, τα συγκεκριμένα, σε σχέση με τα πλεονάσματα, αυτό που συμφωνήσαμε ήταν μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις. Και να σας θυμίσω ότι το Δεκέμβριο του 2016 υπήρχαν πολιτικές απόψεις. Σκληρή διαπραγμάτευση για να έχουμε 3,5% πλεόνασμα, το οποίο προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από φορολόγηση, υπερφορολόγηση. Όχι, δεν είναι από εκεί αποκλειστικά, αλλά να σας απαντήσω σε αυτό που λέτε, σκληρή διαπραγμάτευση. Να σας θυμίσω ότι όταν αναλάβαμε εμείς κυβέρνηση, βρήκαμε μια συμφωνία που προέβλεπε πλεονάσματα πολύ μεγαλύτερα μέχρι το 2030. Και επειδή κάποιοι μπορεί να έχουν ξεχάσει, να θυμίσω ότι αυτή η συμφωνία προέβλεπε για το 2016 4,2, 0,5 εμείς την πήγαμε. Για το 2017 1,75 εμείς, 4,5 οι άλλοι. Και αυτοί που ανησυχούν για το 3,5% για το 2018, να θυμίσω ότι είχαν συμφωνήσει 4,5. Να δούμε όμως τώρα. Μια δύσκολη συμφωνία την πήγαμε σε ένα τώρα. Πολύ καλύτερο επίπεδο. Να έρθουμε στο τώρα. Έρχονται νέα μέτρα. Έρχονται νέα μέτρα. Κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές οι καταστροφολόγοι και όλοι αυτοί οι οποίοι εμφανίζουν τα πάντα μαύρα στην Ελλάδα έχουν διαψευστεί. Και ειδικά για τους οικονομολόγους, ξέρετε το κλασικό ανέκδοτο τους οικονομολόγους στις προβλέψεις τους. Οι οικονομολόγοι, λέει, είναι εκείνη η κατηγορία επιστημόνων οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν με τον καλύτερο τρόπο γιατί πέφτουν έξω στις προβλέψεις τους. Αυτό είναι το ανέκδοτο για την Παπαδίτσα. Είμαι και εγώ οικονομολόγος. Επειδή είμαι και εγώ οικονομολόγος. Λέω λοιπόν, αφήσαμε πολλές προβλέψεις το 2016 και το 2017. Για την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Δεν φταίνει οικονομολόγοι γι' αυτό. Πολιτική Κύριε απόφαση Τσαγκάρη, ήταν. Επειδή έχετε και οικονομική και πολιτική εμπειρία, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η δεύτερη αξιολόγηση έπεσε με μέτρα για την επόμενη κυβέρνηση. Πάντα οι κυβερνήσεις νομοθετούν και για τις επόμενες κυβερνήσεις. Εκεί δεν υπάρχουν, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, βεβαίως. Όλοι οι νόμοι, κάνετε θεωρητική κουβέντα. Δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ψηφίσει ένα νόμο και αν θέλει η επόμενη κυβέρνηση το διαγράφει. Ο κόσμος υποφέρει. Έχουμε κατασχέσεις, έχουμε χαμηλούς μισθούς. Έχουμε μεγάλο ποσοστό αναργίας, έχουμε μεγάλη φορολογία και ο κόσμος λέει αν όλα αυτά έγιναν στο όνομα του να φύγουμε με προοπτική και στόχο να φύγουμε και να πάμε μπροστά, τώρα βλέπουμε ότι Δουνουτού και Ευρωπαίοι θα κάτσουν να συζητήσουν κατά πόσο υπάρχει προοπτική να βγάλουμε αυτά τα οποία έχουμε φορτώσει τον ελληνικό λαό. Να απαντήσω όμως σε αυτό, κύριε Παπαδάκη, αφήστε με να πω μία φράση μην την απάντηση. Μην ιστορία. Να πω με μία φράση την απάντηση. Σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι αποτέλεσμα μιας δύσκολης συμφωνίας και μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης. Αλλά υπάρχει πλέον θετικό πρόσημο σε πάρα πολλούς δείκτες. Στην κοινωνία. Στην κοινωνία υπάρχει θετικό πρόσημο. Στην ανεργία φαίνεται. Δεν μείωση της κατανάλωσης. Δεν υπάρχει ένα λεπτό στοιχεία συγκεκριμένα. Υπάρχει ή όχι μείωση της ανεργίας. Υπάρχει μείωση της ανεργίας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μείωσης θα είδατε. Μόνο τον Αύγουστο. Α, δεν θέλετε να απαντήσω αυτό. Μόνο τον Αύγουστο το 60% των προσλήψεων είναι μερική απασχόληση. Ναι, αλλά δείτε πού πήραμε την ανεργία το 2015 και πού βρίσκεται η ανεργία τώρα. Γιατί παίρνουμε μόνο ένα στοιχείο. Εάν είναι να δώσουμε δουλειά στον ελληνικό λαό με 300 για να αποφύγουμε το Ταμείο Ανεργίας. Δεν λύνουμε το πρόβλημα. Πώς θα εισπράξετε φόρο από τα 300? Να απαντήσω πώς θα λοιπόν, το ηλεκτρικό το 300? Προσπαθώντας να ολοκληρώσω έστω μία φράση, κύριε Παπαδάκη. Να απαντήσω λοιπόν και να πω. Βεβαίως και πολλά στοιχεία
δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία γυρνάει σε θετικούς δείκτες. Δεν πανηγυρίζουμε, δεν εφησυχάζουμε. Δεν έχουμε εμείς το δικό μας success story. Θα πω αμέσως για τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της φορολογίας και το θέμα. Επειδή έχουμε μπροστά μας ένα προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αυτό. Δεν έχουμε νέα φορολογικά μέτρα. Είναι όλα αυτά που έχουμε μέχρι τώρα. Τελειώνω. Ένα δευτερόλεπτο, τελειώνω, κύριε Βαλάκη. Και σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, πρέπει να αναφερθούμε στο 1,2 δις που θα δοθούν στον κόσμο μέσα από κοινωνικές πολιτικές. Γι' αυτό δεν ακούμε τίποτα στα κανάλια. Άμα δεν πιάσετε το 3,5, δεν θα δώσετε τα λεφτά αυτά. Όχι, κύριε Παπαδάκη. Είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Το 1,2 που θα δοθεί στον προϋπολογισμό δεν έχει καμία σχέση με τα αντίμετρα. Λοιπόν, θα επιστρέψω.